Καλωσορίσουμε τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Κώστα Μουτζούρη, στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Μουτζούρη, είστε καλά? Καλό μεσημέρι, κύριε Παζιάν, ευχαριστώ πολύ. Και στην υγεία σας είστε καλά? Ναι, μια καλά. Με είδατε. Σας είδα, βέβαια. Και πήγατε και στη Βρύσα, έτσι λέγανε οι παρευρισκόμενοι. Ήμουνα στη Βρύσα και στον Άγιο Φωκά το πρωί. Και εκεί ενημερώθηκα ότι πήγε συγκέντρωση στο γυμνάσιο. Και θέλω σκόπιμο να περάσω από εκεί, σαν εκπαιδευτικό που ήμουνα. Ναι. Στη Βρύσα όμως τι κάνετε, έχουμε καμιά είδηση από εκεί? Ήθελα να δω τι κατάσταση βρίσκεται και θα μεθοδεύσουμε κάποιες ενέργειες. Πού βρίσκεται, τι δεν και ακουστήκατε? Λέω ότι ήθελα να δω σε ποια κατάσταση βρίσκεται και με τον πρόεδρο της Βρύσας θα μεθοδεύσουμε κάποιες ενέργειες. Μάλιστα. Εν συνεχεία πήγα στον Άγιο Φωκά, στο λιμάνι, το οποίο είναι δεσμευμένο από την αρχαιολογική υπηρεσία. Ναι. Και μετά μετέβαινε στο Ήπιος όπου υπήρχε η συγκέντρωση αυτή. Εκεί πέρα, ναι. Συνομίλησα με τους μαθητές και με τους γονείς. Τους είπα ότι το θέμα θα κοιταχτεί όντως θα γίνει, γιατί μίλησα στη συνέχεια με τον κύριο Διευθυντή Δευτέρου Βαθμού Εκπαιδεύσεως. Τετάρτη θα γίνει μια συσκέψη για αυτό το θέμα. Μέχρι τότε δεν θα εμφανιστούν οι μαθητές και ζήτησα από τον κόσμο να διαλυθεί, διότι έχουμε απαγόρευση συγκεντρώσεων λόγω του κοροναϊού. Ναι, σωστό. Τώρα, κύριε Μουτζούρη, όμως, να σας πω κάτι, επειδή είστε και επιστήμονας, τι είναι αυτή η υπόθεση με το ελληνικό DNA? Υπάρχει ελληνικό DNA? Γιατί έγινε μεγάλη συζήτηση. Το αρνούμε διαρρήνην και λυπάμαι που ελέγχθηκε αυτή η κουβέντα. Δηλαδή, τι πράγμα αρνείστε? Αρνούμε ότι υπάρχει ελληνικό DNA ή οτιδήποτε άλλο. Το DNA είναι κοινό στους ανθρώπους. Αυτό ήταν το περίεργο και το πήρανε λίγο, το εξέλαβαν κάπως οι παρευρισκόμενοι περίεργα που υπόθηκε. Παρ' όλα αυτά, δεν έπρεπε να υποθεί. Στις δηλώσεις σας ήσασταν ξεκάθαρος ότι έπρεπε να υπάρχει μια συνεννόηση πρώτα, από ό,τι κατάλαβα. Αυτό είπατε. Είμαι υπέρ της παιδείας όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως χρώματος και ανεξαρτήτως φυλής. Γιατί η παιδεία μόνο μπορεί να ανεβάσει το επίπεδο των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα, εάν μια κοινωνία αρνείται ένα project, είτε αυτό λέγεται δομή, είτε αυτό λέγεται λιμάνι, είτε λέγεται δρόμος, δεν υπάρχει πιθανότητα καμία να κατασκευαστεί. Ναι. Και το ανάλογο σε μικρότερο μέγεθος είναι το παρόν. Κύριε Περιφερειάρχη, τώρα επειδή καταλαβαίνετε, αν ακουστεί κάπου ότι ο Περιφερειάρχης είπε ότι δεν υπάρχει ελληνικό DNA, θα έχετε πολλά τηλεφωνήματα, θέλετε να το εξηγήσετε λίγο στους ακροατές μας? Το DNA είναι στους ανθρώπους υπάρχει και εξειδικεύεται στο μέρος που κατοικεί ο καθένας μας. Όπου υπάρχουν Έλληνες, παίρνουν τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων. Αν είναι στο Κονγκό, παίρνουν τα χαρακτηριστικά του Κονγκό. Κατά συνέπεια, εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα DNA που είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ελληνικά. Λοιπόν, και να πάμε τώρα στο άλλο θέμα, γιατί χθες έγινε και προσπάθεια να κάνουμε και μετάδοση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ξέρετε ότι την Τετάρτη έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως έγινε τέλος πάντων. Εσείς λοιπόν χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο ουσιαστικά επαναφέρατε το θέμα του ψηφίσματος που υπάρχει για καμία δομή, σωστά? Αυτό κάνατε, κύριε Μουτζούρη? Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ναι. Πήρα το λόγο και τόνισα. Δεν υπάρχει καμία αιτία να μεταβληθεί το ψήφισμα, η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, η οποία λέει καμία δομή. Μάλιστα. Και επιπλέον προσέθεσα ότι αφότου πήγαν οι αποφάσεις αυτές, δύο κορυφαίοι υπουργοί, ο κ. Χρυσοχοίδης και ο κ. Μηταράκης, είχαν δηλώσει πέρσι προς το τέλος του έτους, ότι μέχρι το Πάσχα έχουμε πλήρη εκκέρωση των νησιών μας. Ναι. Όπως και εξάλλου επιθυμούν και οι ίδιοι άνθρωποι, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Ναι. Αναμένουμε για να συζητήσουμε μετά. Ωραία. Εσείς τώρα δηλαδή δεν έχετε δεχτεί κάποιες πιέσεις για αλλαγή αυτού του πράγματος, για αλλαγή της απόφασης? Σημασία που σας λέω τώρα. Ναι. Γιατί έκανα σημασία το αποτέλεσμα το πιέσουν. Μάλιστα. Ωραία. Περιεκτικός. Άλλη είδηση έχουμε, Περιφερειάρχα, έχουμε κάτι άλλο? Φεύγω τώρα να πάω στη Σάμο. Ναι. Και η Καρία και θα είμαι πίσω τη Δευτέρα. Ωραία. Να είστε καλά. Καλό ταξίδι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.